Σας. Πάμε τώρα στις σφαίρες, κυρίες και κύριοι, όπου στα όρια της υπομονής έχουν φτάσει κάτοικοι και επισκέπτες των Φερών στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης εξαιτίας της πολύ άσχημης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι δρόμοι τους. Τα οχήματα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές, αφού οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες στους δρόμους είναι πολλές. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ενώ επισημαίνουν και το κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος, ακόμη και θανατηφόρου. Λακκούβες, δρόμοι πρόχειρα στρωμένοι με χαλίκι, ακόμη και πεζοδρόμια με βαθιές τρύπες ήταν λίγες μόνο από τις εικόνες που κατέγραψε η κάμερα της Δέλτα τηλεόραση στις σφαίρες με οδηγούς τους ίδιους απογοητευμένους κατοίκους. Οι ζημιές που υφίστανται τα αυτοκίνητά τους καθημερινά είναι μεγάλες και η καθημερινή φθορά τις κάνει ακόμη μεγαλύτερες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης είναι η ακόλουθη εικόνα. Σε άλλο σημείο των Φερών, μια πολύ επικίνδυνη λακκούβα στο δρόμο που θα μπορούσε να βγάλει οποιοδήποτε όχημα εκτός πορείας. Μόνη σήμανση κινδύνου, ένας πεσμένος κόνος. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν πολλοί δρόμοι των Φερών, οι οποίοι έχουν καλυφθεί πρόχειρα μετά τις εργασίες αποχέτευσης. Δεν αποκαταστάθηκαν πλήρως, με τους κατοίκους μάλιστα να επισημαίνουν πως σε περίπτωση βροχής η κατάστασή τους γίνεται απλά τραγική. Σε ένα σημείο του περιφερειακού δρόμου των Φερών, ο οποίος βρίσκεται σύμφωνα με τους κατοίκους σε κάκιστη κατάσταση σε όλο το μήκος, το καπάκι από το φρεάτιο αποχέτευσης εξέχει. Αν ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι περάσει βράδυ από το σημείο χωρίς να το προσέξει, ο οδηγός του θα μπορούσε να τραυματιστεί θανάσιμα. Παγίδα θανάτου όμως θυμίζει και μια βαθιά τρύπα που βρίσκεται μάλιστα πάνω σε ένα πεζοδρόμιο. Σε περίπτωση που το βράδυ ένας περαστικός που δεν γνωρίζει το σημείο προσπαθήσει να περπατήσει εκεί, κινδυνεύει ακόμη και η ζωή του. Αρκετοί φεριώτες ήταν αγανακτισμένοι και με την κατάσταση που επικρατεί έξω από την κεντρική είσοδο του νεκροταφείου. Εδώ και καιρό, σωροί από μπάζα έχουν πεταχτεί στο οικόπεδο που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την είσοδο, με αποτέλεσμα η πρώτη εικόνα έξω από το νεκροταφείο να είναι άσχημη και ακαλέσθητη. Αυτές ήταν οι εικόνες στην περιοχή των Φερών σήμερα, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να πούμε ωστόσο, θεωρούμε βεβαίως ότι μόνο τυχαίο μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός αυτό. Ωστόσο, σημαντικό και εξαιρετικά θετικό, ότι δηλαδή η Δημαρχία κατά τη διάρκεια του μεσημεριού φρόντισε να επισκευάσει αρκετές από αυτές τις κακοτεχνίες, να πέσει δηλαδή τριάρφα σε σημεία του δρόμου όπου υπήρχαν οι λακκούβες, πως έγιναν σοβαρές επεμβάσεις προκειμένου να διορθωθούν σοβαρά αυτά, μερικά τουλάχιστον από τα προβλήματα τα οποία κατεγράφησαν στο ρεπορτάζ. Μάλιστα, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Νίκος Γκότσης, ανήρτησε και φωτογραφίες από τις επεμβάσεις αυτές που έγιναν μέχρι το μεσημέρι σήμερα στα σημεία που λίγο πριν είδατε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, θεωρούμε πως αυτές οι θετικές εξελίξεις ήταν αποκλειστικά και μόνον εντελώς τυχαία. Παραμένοντας πάντως στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, να σταθούμε και στις έντονες διαμαρτυρίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες από κατοίκους της περιοχής της Ιωακήμ Καβύρη, από το ύψος του παλιού νοσοκομείου μέχρι τη διασταύρωση με την Οδό Εθνικής Αντίστασης, εκεί όπου εδώ και αρκετές εβδομάδες έχουν ξεκινήσει έργα αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα στο συγκεκριμένο κομμάτι της καθόδου της Αλεξανδρούπολης. Οι εργασίες εκεί προκαλούν σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά κυρίως οι καταστηματάρχες της περιοχής διαμαρτύρονται, διότι ουσιαστικά έχει αποκοπεί η κυκλοφορία και έχουν υποστεί σοβαρές απώλειες στο εισόδημά τους εξαιτίας της δυσκολίας στην πρόσβαση των πελατών τους. Πρέπει να πούμε πως μεταξύ των παραπώνων αυτών ακούστηκαν και καταγγελίες από διάφορους δημότες, οι οποίοι έλεγαν πως η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο εργολάβος που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου πιέζει ώστε να χρησιμοποιηθούν μη πιστοποιημένα υλικά στην εκτέλεση του έργου. Κάτι τέτοιο που όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο κύριος Γιώργος Ζουνίδης, με τον οποίο μιλήσαμε σήμερα το μεσημέρι, δεν ισχύει, όπως μας διαβεβαιώνει ο ίδιος. Επισημαίνει και ο ίδιος πως το έργο θα έπρεπε να είχε παραδοθεί μέχρι τις 11 Μαΐου, κάτι το οποίο φυσικά και δεν έγινε. Φαίνεται όμως πως είναι δρομολογημένα όλα, εις τρόπον ώστε το έργο να παραδοθεί, εάν οι καιρικές συνθήκες
το επιτρέψουν στο μέσον της ερχόμενης εβδομάδας. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν νέες βροχοπτώσεις, θα μπορέσει να αποδώσει ο εργολάβος το έργο με πιστοποιημένα υλικά, ακριβώς όπως προβλέπεται δηλαδή από τη σύμβασή του, στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης μέχρι το μέσον της ερχόμενης εβδομάδας. Η καθυστέρηση του ενός μήνα περίπου, να θυμίσουμε πως οφείλεται στο γεγονός πως διαπιστώθηκε η ανάγκη να κατασκευαστούν εκ νέου ή τέλος πάντων να διορθωθούν φρεάτια τα οποία ήταν βουλωμένα πριν από την εκτέλεση του έργου. Όταν αποκαλύφθηκαν, διαπιστώθηκαν λοιπόν πως πρέπει να γίνουν και αυτές οι εργασίες, και προκειμένου να μην ισχύσει το κλασικό ράβε ξύλωνε που ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως, ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης και ο κ. Σουζουνίδης αποφάσισε να καθυστερήσει η παράδοση του έργου για κάποιο χρονικό διάστημα, προκειμένου να κατασκευαστεί το έργο όπως ακριβώς προβλέπουν οι προδιαγραφές, όπως ακριβώς το υπέγραψε δηλαδή και με τον εργολάβο που ανέλαβε την υλοποίησή του. Να πάμε αμέσως τώρα στη συζήτησή μας και να καλησπέρι